Καλώς ήλθατε στον τρελό τρελό κόσμο. Όπως κάθε μέρα θα ξεκινούσα με το σχόλιο, αλλά αυτή τη φορά θα το βάλω δεύτερο. Και πρώτα απ' όλα θα βάλουμε αυτό που πανηγυρίσαμε όλοι χτες το βράδυ. Θέλω να το βλέπουν και να το ξαναβλέπουν. Δεν είναι τον γκολ της Εθνικής μόνο, αλλά σαν φανατικός φιλάθλος του Ολυμπιακού είναι τον γκολ του Μήτρογλου. Νομίζω ότι ο Κωστάκης ο Μήτρογλου έκανε πάλι το θαύμα του. Αν και ένας άλλος πρώην Ολυμπιακός πήγε να μας κάνει σαλάτα. Ας πάμε να δούμε για άλλη μια φορά να χορτάσουμε την αριστερή αυτή κίνηση του Μήτρογλου. Για λίγο δεν την πήγε την μπάλα καθαρά και γεμάτα. Κολέμπας, Σαμαράς, Καραγκούνης. Ψάχνει τον Μήτρογλου. Δεν υπάρχει offside. Έλα Κώστα. Να τον γκολ. Πάμε Βραζιλία. Να τον γκολ. Μήτρογλου. 0-1. Στο 23. Νομίζω ότι θα το βλέπουμε στην τηλεόραση όχι μόνο σήμερα αλλά για πάρα πολύ καιρό και θα πανηγυρίζουμε με αυτό τον γκολ. Σε αυτή την στενάχωρη κατάσταση που βρισκόμαστε νομίζω ότι την περιγράφει πάρα πολύ καλά ο Κιρ με τη σημερινή του γελιογραφία, αυτή που αλλιεύουμε πάντα από το διαδίκτυο. Συσίτιο Δήμο Αθηναίων, καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε, να είχαμε και Wi-Fi. Σε λίγο μπορεί να μην τρώμε καλά, αλλά Wi-Fi μας έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση. Θέλω σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω τον σημερινό καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Σεραφείμ Κοτρότσος, είναι σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αλλά εδώ έχει έρθει μάλλον με την πολιτική του ιδιότητα, την κομματική του ιδιότητα, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος Δημιουργία Ξανά και εκπρόσωπος τύπου. Είναι το κόμμα που προέδρος είναι ο Θάνος Τζίμερος. Καλώς Καλημέρα ήρθα. Σας. Καλώς τον. Ανάμεσα στα άλλα θα πούμε μερικά πράγματα γιατί τον φέραμε εδώ πέρα. Καταρχήν δεν έχω φέρει εκπροσώπους κομμάτων. Οι δύο πολιτικοί που έχουν έρθει είναι πρώην βουλευτές, ο ένας ήταν και πρώην υπουργός και νομίζω ότι θα αρχίσω να φέρνω πολιτικούς αλλά όχι από το γνωστό φάσμα και όχι από τους γνωστούς μαϊντανούς που μας φέρνουν τα κανάλια, αλλά θα ήθελα να κοιτάξουμε και κάποιους οι οποίοι δεν είναι και τόσο γνωστοί, δεν είναι και τόσο εμφανίσιμοι στα τηλεοπτικά δίκτυα. Γι' αυτό είπα να έχουμε σήμερα συντροφιά τον κύριο Κοτρότσο. Σεραφείμ, για πες μας, τι προσδοκάτε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα? Τι προσδοκάμε. Ουσιαστικά η πολιτική κίνηση Δημιουργία Ξανά και όλοι εμείς που ασχολούμαστε με αυτήν και βγήκαμε μπροστά, αν θέλετε, το σκεπτικό μας ήταν ότι έχουμε κατά κάποια έννοια απειβδίσει με αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στην Ελλάδα. Όλος ο κόσμος έχει απειβδίσει. Και θεωρούμε ότι στο πλαίσιο της δημοκρατίας ο πολίτης είναι υπεύθυνος να αλλάξει αυτό που δεν του αρέσει και όχι μόνο να παραπονιέται για αυτό που δεν του αρέσει. Ακριβώς λοιπόν με αυτό το σκεπτικό δημιουργήθηκε αυτή η πολιτική κίνηση ουσιαστικά τον Απρίλιο του 2012. Είχε και μια σημαντική αξιοσημείωτη επίδοση στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012 και συνεχίζουμε θεωρώντας ότι οι λόγοι για τους οποίους ξεκινήσαμε παραμένουν σε ισχύ. Συνεχίζεται μια λάθος πολιτική να εφαρμόζεται στη χώρα. Η χώρα συνεχίζει να καταστρέφεται. Η λάθος πολιτική είναι μισή δική μας, μισή δική τους που λένε, γιατί έχουν βάλει και άλλοι το χέρι τους. Σίγουρα. Απλώς έχουμε πάρα πολύ υπάκους ανθρώπους και ίσως είναι και σε πάρα πολύ δύσκολη θέση να διαπραγματευτούν, παρόλο που υποκρίνονται ότι διαπραγματεύονται. Η άποψή μου είναι ότι υποκρίνονται ότι διαπραγματεύονται. Κοιτάξτε τώρα, όντως πολύ πιθανό είναι να υποκρίνονται ότι διαπραγματεύονται, αλλά το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι από την ελληνική πλευρά, γιατί δεν εξετάζω την πλευρά των ξένων, που ούτως ή άλλως δεν είναι το πρώτο τους ενδιαφέρον πώς θα διορθώσουν τα κακό σχήματα στην Ελλάδα, άλλο τους απασχολεί.
να το πω κιόλας, αυτό που τους απασχολεί είναι πώς θα απομονώσουν το πρόβλημα ώστε να μην μπορεί να επιμολύνει όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό ενδιαφέρει τους ξένους κυρίως. Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν έγκυται μόνο στην Ελλάδα. Έχουμε πει ότι βεβαίως. Είναι όλος ο Νότος. Έχουμε διχάσει την Ευρώπη στα δύο, την έχουμε διαιρέσει. Ο πλούσιος Βορράς, πλούσιος εισαγωγικά, γιατί η κάθε χώρα κρύβει τη φτώχεια της, γιατί και στη Γερμανία υπάρχουν πάρα πολλοί φτωχοί, υπάρχουν πάρα πολλοί άστεγοι κτλ. Εκείνο που θα ήθελα να μου πείτε, ότι σε αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε δεξιά και αριστερά, σε αυτό το φάσμα, το δικό σας κόμμα πού μπορεί να ενταχθεί? Είμαστε μια καθαρά κεντρώα πολιτική κίνηση. Εντάξει, προφανώς αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μέσα στην κίνησή μας, αν θέλετε και στις θέσεις που εκφράζουμε, πράγματα από την κέντρο δεξιά μέχρι την κέντρο αριστερά, αλλά κατά βάση είμαστε μια κεντρώα πολιτική κίνηση και ουσιαστικά, αν θέλετε, η κινητήριος δύναμη, το ερέθισμα που μας έχει φέρει εδώ, είναι ότι από τη μια πλευρά βλέπουμε τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών να εφαρμόζουν τελείως λάθος πολιτικές, αλλά και η αντιπρόταση των αντιπολιτεύσεων να είναι εξίσου καταστροφική, εξίσου αδιέξοδη. Και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά έχουμε δημιουργήσει αυτή την πολιτική κίνηση. Να το πω πιο απλά. Η ξένη, η Τρόικα, ήρθε στην Ελλάδα με μια συγκεκριμένη συνταγή. Η συνταγή ονομάζεται εσωτερική υποτίμηση. Πολύ έτσι σε αυτό. Έχει εφαρμοστεί όπου πήγε. Έχει εφαρμοστεί σε πολλά κράτη. Τι σημαίνει εσωτερική υποτίμηση? Σημαίνει, σε απλά λόγια, θα φτωχύνουμε όλοι, ούτως ώστε αφού φτωχύνουμε όλοι και υποχωρήσει το επίπεδο τιμών, να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί παρά το ότι δεν έχουμε την ευχέρεια να μειώσουμε την αξία του νομίσματός μας. Τόσο απλά. Αυτό βέβαια προφανώς δημιουργεί τεράστια αδιέξοδα, γιατί καθώς πέφτουν τα εισοδήματα και πέφτουν ουσιαστικά όλες οι παροχές, δεν υπάρχει με τον ίδιο ρυθμό μείωση του κόστου ζωής, άρα υπάρχει συνέχεια μία διαφορά, συνέχεια ένα αδιέξοδο και ταυτόχρονα υπάρχει διαρκής αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Γιατί μία οικονομία η οποία είναι στημένη σε ένα χ επίπεδο και βασίζεται στην εσωτερική κατανάλωση και όχι στην εξωστρέφεια, άρα δεν πουλάει στο εξωτερικό, να πεις ότι αυτό δεν θα επηρεαστεί από την εσωτερική μείωση, αλλά βασίζεται καθαρά στην εσωτερική κατανάλωση. Προφανώς, όσο μειώνεις αυτές τις τιμές, θα υπάρχει μία διαφορά και επιπλέον τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα εκτινάσονται. Άρα έχουμε αδιέξοδο σε όλα τα επίπεδα. Ακριβώς. Θέλω όμως να σας κάνω μια παρατήρηση. Από ό,τι έχω καταλάβει προσωπικά, και σας το είπα και χαρτολογώντας το τηλεφώνημα που είχαμε κάνει, νομίζω ότι ακολουθείτε μια πολιτική που θυμίζει περισσότερο τη Θάτσερ. Δηλαδή το θατσερικό μοντέλο, να πούμε. Κοιτάξτε, δύο λεφτά να ολοκληρώσω την ερώτηση και θα σας πω, θα σας αφήσω να το δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν αυτή τη στιγμή υπήρχε η Μάργαρετ Θάτσερ, συγχωρεμένη και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι θα έφερνε αντιρρήσει σε αυτά τα προγράμματα που βάζει η Τρόικα. Να σας πω. Καταρχήν, εντάξει, η σύγκριση με τη Θάτσερ... Όχι, σας λέω... Ναι, καταλαβαίνω πάντως πολύ καλά τι λέτε. Απλουστευμένα, αλλά για να δώσετε μια απάντηση. Πολύ γρήγορα έτσι ένα σχόλιο για τη Θάτσερ, μάλλον για τη σύγκριση τη δική μας με τη Θάτσερ. Υπάρχουν πολλές απόψεις που έγκυται στο επίπεδο της απελευθέρωσης πραγμάτων στην ελληνική οικονομία, όπως ας πούμε των επαγγελμάτων. Αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μια θατσερική άποψη, αλλά είναι όντως ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, οι πολλές στρεβλώσεις. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί ένα μη συνταγογραφούμενο φάρμακο να πωλείται στο σούπερ μάρκετ, ούτε το ψωμί, ας πούμε, να ψήνεται στο σούπερ μάρκετ, ενώ σε πολλά άλλα κράτη γίνεται αυτό και δημιουργεί καλύτερες συνθήκες, ας πούμε, ανταγωνισμού στην αγορά. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε την πλήρη απελευθέρωση. Δηλαδή, η δημιουργία ξανά πρεσβεύει την άποψη ότι χρειάζεται και ρύθμιση στην οικονομία. Ειδικά στο τραπεζικό σύστημα, το είδαμε αυτό, το διαπιστώσαμε, πως η απόλυτη απελευθέρωση που ξεκίνησε από την Αμερική και συνεχίστηκε στον υπόλοιπο κόσμο δημιούργησε ένα καζίνο, ένα παγκόσμιο καζίνο, μια οικονομία του πονταρίσματος, η οποία πολύ εύκολα κατέρευσε. Δηλαδή, ουσιαστικά πιστεύουμε και στο άνοιγμα κάποιων, αν θέλετε, παρεμβάσεων του κράτους που δημιουργούν προβλήματα στην αγορά, αλλά και στο ρυθμιστικό ρόλο και ελεκτικό ρόλο του κράτους. Κλείνω αυτή την παρένθεση και γυρνάω πίσω στο πώς, ας πούμε, πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα στην ελληνική κοινωνία. Έλεγα προηγουμένως για την πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης. Αυτή η πολιτική
σε ορισμένα κράτη, παρά το κόστος το κοινωνικό, είχε αποτέλεσμα. Στο ελληνικό δεν πρόκειται ποτέ να έχει αποτέλεσμα. Να εξηγήσω λίγο περισσότερο. Σε κράτη όπως η Ιρλανδία, που βλέπουμε, ας πούμε, ότι βγαίνει από το μνημόνιο και θα μπει και στις αγορές και θα, ουσιαστικά θα μπορέσει να λειτουργήσει ανεξάρτητα. Ακόμα και στην Ισπανία, σε κάποιο βαθμό, η καθίζηση των τιμών μπορεί να φέρει γρήγορα κάποιο αποτέλεσμα στην οικονομία. Γιατί... Η καθίζηση των τιμών. Ναι, ναι, η καθίζηση των τιμών. Εδώ όμως δεν έχει γίνει καθίζηση των τιμών. Όχι, έχει... ακριβώς. Γιατί μπορεί να φέρει αποτέλεσμα? Γιατί αυτές οι οικονομίες, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τη δική μας, έχουν τη λεγόμενη εξωστρέφεια. Δηλαδή, πουλάνε προϊόντα και υπηρεσίες τους στη διεθνή αγορά. Η δική μας οικονομία, για πολλούς λόγους που προφανώς ο χρόνος δεν επαρκεί να τους αναπτύξουμε επί δεκαετίες, εστίασε στην εσωτερική ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό λοιπόν, όταν εφαρμόζουμε σε μια τέτοια οικονομία μια πολιτική στην οποία μειώνουμε οριζόντια μισθούς και συντάξεις χωρίς να αλλάζουμε το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η οικονομία, ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθούν νέες δραστηριότητες, νέες παραγωγικές μονάδες, νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα έχουν εξωστρέφεια, θα πουλούνται στο εξωτερικό, είναι προφανές ότι είναι αδιέξοδοι. Δεν θα δώσει λύση ποτέ, όσο και να το εφαρμόζουμε. Εγώ θέλω να επιστρέψω σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Δηλαδή, στο παράδειγμα των φαρμάκων και του ψωμιού. Δύο απλά παραδείγματα, ναι, ναι, καθημερινά. Για τα μεν φάρμακα, τώρα η ασπιρίνη κάποτε την πουλούσαν και στα περίπτερα, δεν νομίζω ότι αυτό έπληκε τους φαρμακοποιούς. Αλλά για το θέμα του ψωμιού και ορισμένων άλλων πραγμάτων που πουλούνται στα σούπερ μάρκετ, στα υπερκαταστήματα αυτά, που το πούμε ελληνικά, νομίζω ότι θα πλήξουν άμεσα και πλήττουν ήδη, γιατί ήδη πουλούνται στα σούπερ μάρκετ. Ορισμένες και θα χαθούν, όπως χάθηκαν τα μπακάλικα και έχουν μείνει ελάχιστα παραδοσιακά μπακάλικα, έτσι νομίζω ότι θα χαθούν και οι φούρνοι. Δηλαδή, για πρώτη φορά μου έλεγε πάντα η μητέρα μου, η γιαγιά μου, ότι φούρναρης είναι ένα πολύ καλό επάγγελμα, γιατί δεν πλύνουν ποτέ φούρνοι. Και όμως, πηγαίνοντας, ερχόμενος και εδώ ακόμα, υπάρχουν δύο φούρνοι που έχουν κλείσει. Κοιτάξτε, ό,τι λέγαμε παλιά, ποτέ δεν γίνεται αυτό. Βλέπουμε ότι με τις ραγδαίες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία αλλάζει. Δηλαδή, αυτά που λέγαμε ότι δεν πρόκειται να συμβούν, παραδείγματος χάρη μια τράπεζα να πτωχεύσει, διαπιστώσαμε ότι τελικά γίνεται. Όμως, η οικονομία για να παραμένει ανταγωνιστική και οι παραγωγικές δραστηριότητες που κάνει μια χώρα για να παραμένουν, να έχουν τη δυνατότητα να είναι εξωστρεφείς, πρέπει προφανώς να αναπροσαρμόζονται στις διεθνείς και στις τοπικές, αν θέλετε, συνθήκες. Η δική μας οικονομία, με 1.200 εμπόδια που έχουν εισαχθεί, προφανώς δεν αναπροσαρμόζεται. Ή τουλάχιστον ο ρυθμός αναπροσαρμογής της είναι πολύ βραδύτερος από αυτόν που πρέπει. Ας πάρουμε το παράδειγμα λοιπόν των φαρμακείων. Ξέρετε ότι στο φαρμακείο ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος του τζίρου είναι ρυθμισμένο το ποσοστό κέρδους, το περιθώριο κέρδους από και το κράτος. Και πάνε να το μειώσουν, αν δεν το έχουν μειώσει, δεν και είμαι εύκαιρος. Ένα άλλο ποσοστό του τζίρου είναι μη ρυθμισμένο, γιατί δεν εξαρτάται από τιμές που ορίζει, ας πούμε, το κράτος, αλλά διαμορφώνονται με την προσφορά και τη ζήτηση. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τα στατιστικά που ανακοινώνονται, το μέσο εισόδημα, ας πούμε, αυτού του κλάδου είναι κατά πολύ, πολύ υψηλότερο, εν πάση περιπτώσει, από άλλους κλάδους με αντίστοιχο επιστημονικό επίπεδο. Αυτό γιατί συμβαίνει? Δεν έχουμε λίγα φαρμακεία, ειδικά στα αστικά κέντρα, έχουμε πολλά. Βέβαια, υπάρχουν και περιοχές στις οποίες λείπουν. Και υπάρχουν και πάρα πολλά φαρμακεία που έχουν κλείσει. Σαφώς. Και άλλα που ανοίγουν. Έτσι. Δηλαδή, βλέπω εγώ στη γειτονιά μου, ας πούμε, που άνοιξαν 5 καινούργια φαρμακεία το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί. Ωστόσο, οι περιορισμοί που θέτει το κράτος τελικά βοηθούν? Δηλαδή, αν ο καταναλωτής μην βάλουμε το κράτος, γιατί προσπαθούσα να εξηγήσω, είχα φέρει προηγουμένως σε μια προηγούμενη εκπομπή ένα νορβηγό επίκο, Έλληνα, από Ελληνίδα μητέρα που ξέρει ελληνικά κτλ. Και του έλεγα, προσπαθούσα να την εξηγήσω τη λέξη αλαλούμ, για να του εξηγήσω τι θα πει κράτος στην Ελλάδα. Δηλαδή, το κράτος, για παράδειγμα, μια και μιλάμε για τα φαρμακεία, πήρε μια απόφαση ότι τα φαρμακεία θα μένουν ανοιχτά μέχρι τις 11 το βράδυ. Mm-hmm. Ακόμα και τα φαρμακεία που το εστερνίστηκαν κλείνουν στις 7 το βράδυ. Τελικά ο νόμος άλλαξε, η απόφαση, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν ήταν νόμος ή απόφαση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εδώ ψάχνουμε να βρούμε ένα κράτος που να λειτουργεί. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι να παίρνει αποφάσεις το κοινοβούλιο στο νομοσχέδιο για
για τα όμβρια ύδατα που πλημμυρίζουν γιατί δεν καθαρίζουν τη δρόμη και σήμερα γινόταν πάλι πανικός από τα τηλεφωνήματα που ακούσαμε. Αλλά στο νομοσχέδιο για τα όμβρια ύδατα μπορεί να περάσει το νομοσχέδιο για τα φαρμακεία. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ άμα ψάξεις να βρεις, δεν μπορείς να βρεις, να βγάλεις άκρη πουθενά. Κοιτάξτε, ουσιαστικά και οι κοινοβουλευτικές δυνάμεις και η κυβέρνηση παρανομούν συστηματικά. Γιατί το Σύνταγμα ρητά απαγορεύει να βάζουμε σφήνα, άρθρα και διατάξεις σε άσχετα νομοσχέδια. Παρ' όλα αυτά είναι μια τακτική, μια πρακτική, αν θέλετε, που εφαρμόζεται καθημερινά στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μα ακριβώς αυτά είναι τα θεμελιώδη που πρέπει να λύσουμε. Δηλαδή, αν αποκαταστήσουμε κάποιους θεμελιώδη δισκανόνες και τη δημοκρατία σε λειτουργία στη χώρα, σίγουρα θα μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αλλά δεν το κάνουμε. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Έτυχε λόγω της ιδιότητάς μου του γονιού, έχω τρία μικρά αγόρια. Μπράβο. Ευχαριστώ. Να ασχολούμαι πολύ με το θέμα των σχολείων, του συλλόγου γονέων και τις σχολικές επιτροπές. Διαπίστωσα λοιπόν προσφάτως ότι κάθε σχολική επιτροπή που ήταν και πολύ περισσότερες από ό,τι είναι σήμερα, αλλά μιλάμε για τουλάχιστον δύο σχολικές επιτροπές ανά δήμο της χώρας, καταλαβαίνετε για πόσες εκατοντάδες μιλάμε. Ξέρω γιατί είμαι και εγώ γονιός, αλλά υπήρξα κάποτε μέλος. Και πιο πριν ήταν χιλιάδες πριν τον Καλλικράτη. Αυτοί όλοι λοιπόν οι σχηματισμοί κάθε χρόνο υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις και υποβάλλουν και ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ για τις κρατήσεις ΙΚΑ από ανθρώπους που απασχολούν, ας πούμε, σε διάφορες δραστηριότητες. Εσείς μιλάτε σε επίσημο. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι σχηματισμοί, οι οποίοι με ευθύνη του κράτους στα τέλη του 2012 με αρχές του 2013 καθυστέρησαν να πάρουν χρήματα, όλοι αυτοί οι σχηματισμοί καθυστέρησαν να πάρουν χρήματα, τους επευλήθη πρόστιμο από το ΙΚΑ για τις κρατήσεις τις ασφαλιστικές που καθυστέρησαν να πληρώσουν. Φανταστείτε λοιπόν έναν ολόκληρο γραφειοκρατικό μηχανισμό από φορέα του δημοσίου, ο οποίος συντάσσει φορολογικές δηλώσεις, ενώ είναι μη κερδοσκοπικός και είναι και κρατικός, προς την εφορία, συντάσσει δηλώσεις προς το ΙΚΑ, παίρνει πρόστιμα, εντάσσεται στη διαδικασία να κάνει ρύθμιση, απασχολούνται γι' αυτό κρατικοί υπάλληλοι και από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά της εφορίας και του ΙΚΑ και φυσικά άνθρωποι απλοί από τις παραγωγικές τους δραστηριότητες, γονείς και άλλοι, ας πούμε, άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά, για ποιο λόγο, για κάτι που θα μπορούσε να καταργηθεί πάρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι το υδροκέφαλο τέρας του δημοσίου. Από την άλλη όμως προσπαθούν να βάλουν, απολύουν κόσμο χωρίς να υπάρχει περίπτωση μετακίνηση σε σωστή μα θέση. Όλη η συνταγή είναι λάθος. Αντί να ξεκινήσουμε από την αναδιοργάνωση και από την ανασχεδίαση του κράτους και μετά στη συνέχεια να πούμε στις νέες δομές που είναι σύγχρονες, που χρησιμοποιούν την πληροφορική, που έχουν καλύτερες διαδικασίες, απλούστερες και ταχύτερες, πόσους ανθρώπους χρειαζόμαστε και τι ειδικοτήτων, και μετά να προκύψει το αν περισσεύει προσωπικό, ξεκινάμε από το να κόψουμε χωρίς να έχουμε αλλάξει την οργάνωση και τη δομή. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι έχουμε μία, ας το πούμε, ένα σκάφος, μία τριήρη που έχει τόσες θέσεις κοπηλατών και ξαφνικά κόβουμε κοπηλάτες χωρίς να έχουμε βάλει μηχανή πίσω για να μπορεί να κινηθεί με λιγότερους κοπηλάτες. Αυτό το είδαμε και στις ειδήσεις χτες άκουσα ότι παραπονούνται οι πρατηριούρχοι βενζίνης για το νέο λογισμικό ή δεν ξέρω τι ακριβώς το μηχάνημα που βάλανε για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας και στο Υπουργείο ή στο αρμόδιο όργανο, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει γίνει ακόμα η σύνδεση, δεν έχει πάει. Μα γιατί όλα γίνονται ανάποδα. Και ακόμα και στο θέμα το οικονομικό, στην περίφημη διαπραγμάτευση, την επαναλαμβανόμενη διαπραγμάτευση της Τρόικας με την κυβέρνηση. Κάθε φορά τι συζητάνε, συζητάει η Τρόικα, τους λέει, δεν σας βγαίνει η άσκηση, πάλι έλλειμμα έχετε, και η κυβέρνηση λέει, να δω από πού θα κόψω ή ποιο φόρο θα βάλω. Ενώ η συζήτηση θα πρέπει να είναι ανάποδη. Η συζήτηση, δηλαδή, διαρκώς αυξάνουμε τη φορολογία στην Ελλάδα με διάφορες επιπλέον κόλπα ουσιαστικά φορολόγησης, είτε αλλάζουμε το όνομα είτε αλλάζουμε τη δομή φόρων, και λες και είναι ανεξάντλητη η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών, που ιδιαίτερα σε συνθήκες ύφεσης όχι μόνο ανεξάντλητη δεν είναι, αλλά είναι και μειούμενη. Αντί να σκεφτούν το ανάποδο, να πούνε πόσα χρήματα έχει το κράτος, θα σχεδιάσω ένα κράτος που να μπορεί να ζει με αυτά τα χρήματα και μετά θα δω που μου περισσεύουν προσωπικό κτλ. Ενώ κάνουμε το αντίθετο. Πάμε και κόβουμε οριζόντια, δημιουργούμε κοινές θέσεις, τελικά κανένας δημόσιος οργανισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και το πρόβλημα διαιωνίζεται. Σαν νέος άνθρωπος που είσαστε, χαίρομαι πάρα πολύ που λέτε τέτοια πράγματα. Ελπίζω
Και γιατί όχι να μην υπάρχει αυτή η πολυφωνία όταν θα κατορθώσει την απάτη και στη Βουλή να προσπαθήσετε να τα περάσετε αυτά και να μην γίνετε κι εσείς μέρος του προβλήματος, γιατί κάθε ένας που πηγαίνει στη Βουλή άλλα υπόσχεται. Σωστή. Έχουμε συνηθίσει πια αυτό το προεκλογικό και μετά θα, όποιος έρχεται λέει ναι, αλλά οι προηγούμενοι μας φέραν σε αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, οι προηγούμενοι είναι πολλοί και από πολλές δεκαετίες. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση δεν έχει νόημα για τους προηγούμενους. Έχει νόημα το τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Ακριβώς. Φυσικά πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν κάποιοι που παρανόμησαν. Αλλά πέρα από αυτό το σκέλος, η παρελθοντολογία νομίζω είναι. Όχι, απλώς το έκανα σαν. Έχουμε χορτάσει. Θα ήθελα τώρα. Και ναι. Αυτό που ήθελα να πω όμως σε σχέση με αυτό που λέτε νέοι άνθρωποι και μην γίνουμε όπως οι άλλοι, έχουμε μία διαφορά. Ότι η αφετηρία η δική μας είναι η παραγωγική οικονομία. Όλα τα κυριότερα στελέχη της Δημιουργίας ξανά είναι είτε εργαζόμενοι, είτε πρώην εργαζόμενοι που είναι άνεργοι, είτε άνθρωποι που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις, είτε κρατικοί υπάλληλοι που αποτελούν νησίδες αριστείας μέσα σε ένα κρατικό χάος. Δηλαδή, κανένας δεν είναι από πολιτικό τζάκι ή ανεπάγγελτος ο οποίος ψάχνει να βρει την πολιτική ως διέξοδο. Όπως είναι πάρα πολύ και από τζάκια και παίρνουν σύνταξη ουδέποτε. Έχοντας κάνει άλλη δουλειά πλην του βουλευτηλικίου. Ξέρετε, στις θέσεις μας, στη Δημιουργία Ξανά, που είχαμε παρουσιάσει και το 2012, είχαμε πει ότι κάποιος για να έχει δικαίωμα υποψηφιότητας για δημόσιο αξίωμα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν αριθμό ετών επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε μη κομματικούς, μη πολιτικούς χώρους. Να ψάξουμε να τους βρούμε, γιατί αυτό το η κομματική χώρη, ιδίως στο συνδικαλιστικό κίνημα από όπου πέρασα και εγώ ένα διάστημα και έχω φύγει τρέχοντας, δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα με τα κόμματα. Θα ήθελα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα για να συνεχίσουμε με το πρόγραμμα του τρελού οδηγού.
Ακούσαμε και είδαμε τον David Gilmour, τον Pink Floyd, σε μια πάρα πολύ ωραία εκτέλεση ενός πολύ όμορφου τραγουδίου, το «Θα ήθελα να ήσουν εδώ», «Θα ευχόμουν να ήσουν εδώ», το «Wish you were here». Και τώρα θα πάμε στον τρελό κόσμο, όπου βλέπουμε, μας λένε τα διεθνή πρακτορία, ότι οι ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες επικρίνουν το έργο και τη μεθοδολογία της Τρόικας στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες που έχουν υποστεί τα πάνδυνα από την οικονομική κρίση. Ήδη από τις αρχές του Νοεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συστήσει ειδική επιτροπή για να αξιολογήσει την Τρόικα, διερευνώντας λάθη, παραλήψεις, ευθύνες. Θα είναι η πρώτη φορά που αξιολογούνται δημοσίως οι ίδιοι οι αξιολογητές. Η σχετική πρωτοβουλία είχε ξεκινήσει από τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες, αλλά βρίσκει πλέον υποστηριχτές και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Ο Φρανκ Έγκελ, ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από το Λουξεμβούργο, ελληνομαθής και γνώστης της Ελλάδας, όπως διαβάζω στην Deutsche Welle, δηλώνει χαρακτηριστικά: «Την περασμένη εβδομάδα ήμουν στην Αθήνα και, για παράδειγμα, ένας πρώην υπουργός μου έλεγε ότι όταν ήρθαν από την Τρόικα να ελέγξουν το Υπουργείο του, υπήρχαν γενικοί διευθυντές της Κομισιόν που δεν γνώριζαν καν τη νομική βάση της διαδικασίας. Νομίζω πρέπει να το εξετάσουμε αυτό, όπως και άλλα θέματα». Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι από την αρχή της αποστολής της η Τρόικα έχει πέσει έξω σε όλες τις προβλέψεις για τα οικονομικά μεγέθη, και αυτό επίσης είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε, είπε ο Έγκελ στο πρόγραμμα της Deutsche Welle. Με ιδιαίτερη θέρμη στην αυστηρή αξιολόγηση της Τρόικας δείχνει ο επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στο Στρασβούργο, Χάνες Βόμποντα. Η στήριξή του είχε εκφραστεί παράλληλα με τις προσδοκίες για αλλαγή γραμμή στο Βερολίνο μετά τις γερμανικές εκλογές και υπό την πίεση των σοσιαλδημοκρατών, οι οποίοι αναμένεται να συμμετάσχουν στο μεγάλο συνασπισμό που προετοιμάζει η Άγγελα Μέρκελ. Θα σας διαβάσω τώρα ένα άλλο κείμενο για να δείτε τι ακριβώς εφαρμόζει η Τρόικα. Ουσιαστική προϋπόθεση για την εκταμίευση της τρίτης δόσης του Κυπριακού Μνημονίου καθίσταται, σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, ο καταρτισμός οδικού χάρτη για την ιδιωτικοποίηση ημικρατικών οργανισμών. Έχουν τιού τους και στην Κύπρο. Με χρονικό ορίζοντα τις διακοπές των Χριστουγέννων. Θα πρέπει να γίνουν όλα μέσα σε διάστημα λιγότερο, σχεδόν ένα μήνα και κάτι μέρες. Μιλώντας ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε ότι οι ιδιωτικοποιήσεις έχουν ως εισπρακτικό στόχο την εξασφάλιση 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 1 δισεκατομμύριο θα πρέπει να εισπραχθεί μέχρι το 2016. Μια και κάναμε αυτό το πρόλογο, ας πούμε, στα εσωτερικά και μια παραπομπή στην Κύπρο, εσείς σαν υπέρμαχοι της απελευθέρωσης, πιστεύετε ότι εδώ δεν έχει γίνει σωστά, δεν έχει προχωρήσει σωστά αυτό το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων? Κοιτάξτε, δεν έχει προχωρήσει σωστά τίποτα. Όχι μόνο το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Ας μιλήσουμε γι' αυτό, μια και αναφερθήκαμε. Δεν μπορούμε να βλέπουμε το καθένα ξεκομμένο από το άλλο. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, ακόμα δεν έχουν λυθεί θεμελιώδη ζητήματα για το πώς ξεκινάω μια επιχείρηση, για το πώς χρηματοδοτείται μια επιχείρηση, για το πώς υποστηρίζεται η εξωστρέφεια και ο εξαγωγικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων, προφανώς έχουμε μια οικονομία σε κατάρρευση, και σε μια οικονομία σε κατάρρευση προφανώς και το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων δεν μπορεί να αποδώσει χρηματικά. Όμως, είναι σίγουρο ότι η ελληνική οικονομία, ακόμα και αν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όπως θα έπρεπε τη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, θα μπορούσε να έχει όφελος από την μείωση του ελέγχου του κράτους σε επίπεδο διοικητικό σε μία σειρά από οργανισμούς, γιατί θα μπορούσαν αυτοί να αποδεσμευθούν και να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από τα κομματικά καπέλα. Ξέρουμε ότι ακόμα και η παρέμβαση του κράτους είναι, θα έλεγα, καταστροφική για πάρα πολλές επιχειρήσεις, γιατί αποτυχημένοι πολιτικοί διορίζονται πρόεδροι σε κάποιους οργανισμούς και χωρίς να έχουν σχέση με... Δηλαδή, ένας μηχανικός διορίζεται πρόεδρος σε ένα νοσοκομείο και ένας γιατρός πρόεδρος σε μια επιχείρηση. Αφενός είναι άσχετη. Αφετέρου,
τοποθετούνται εκεί πέρα για να εξυπηρετήσουν τον ευρύτερο κομματικό μηχανισμό. Ακριβώς. Να διορίσουν, να δώσουν δουλειές σε αγαπημένες επιχειρήσεις, να κάνουν, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια και το πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο και τελικά ουσιαστικά οδηγεί τις όποιες παραγωγικές δυνάμεις υπάρχουν ακόμα στην οικονομία μας, αντί να ασχοληθούν με παραγωγή και με εξαγωγή, να ασχοληθούν με εσωτερικές διακινήσεις κρατικού χρήματος. Πώς όμως θα μπορέσει να λειτουργήσει ένα σωστό επιχειρηματικό πρόγραμμα στην Ελλάδα, όταν οι τράπεζες δεν μπορούν να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες, γιατί ακριβώς το πρόγραμμα που μας εφάρμοσαν οι τροϊκανοί, όπως λένε, ή εν πάση περιπτώσει που εφαρμόστηκε βάσει του μνημονίου, στέρισε από τις οικονομικές πηγές τους. Τις έχει καταστήσει τις τράπεζες πλέον κρατικούς οργανισμούς και αυτές. Υπάρχουν μια σειρά από κεφάλαια ανεκμετάλλευτα στην Ελλάδα και μάλλον υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανεκμετάλλευτες στην Ελλάδα και από ντόπια κεφάλαια και από ξένα κεφάλαια, τα οποία θα ήταν άμεσα αξιοποιήσιμα αν η οικονομία μας είχε λύσει θέματα γραφειοκρατίας, ταχείας απόδοσης δικαιοσύνης, υπερφορολόγησης, αστάθειας, δηλαδή κάθε μέρα ένα καινούριο φορολογικό μέτρο. Ποιος επιχειρηματίας μπορεί να υπολογίσει το επιχειρησιακό του πλάνο όταν δεν ξέρει πόσο θα του κοστίσει το οτιδήποτε στην Ελλάδα? Αν λοιπόν λύναμε αυτά τα θεμελιώδη που λύνονται πολύ εύκολα από μια κυβέρνηση που έχει πολιτική βούληση, να είστε βέβαιος ότι ο Έλληνας, ο οποίος έχει αποταμιεύσεις είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, θα προτιμούσε να κάνει επενδύσεις στη χώρα του από ότι κάπου αλλού ή από ότι να έχει τα χρήματα τοποθετημένα σε ένα λογαριασμό που παίρνει ελάχιστο τόκο, γιατί θα του απέδιδε αυτό και γιατί δεν θα ανησυχούσε ότι την επόμενη μέρα μπορεί αυτό να ανατραπεί. Και αντίστοιχα, ο ξένος θα προτιμούσε να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα και να κάνει κάποιες παραγωγικές δραστηριότητες που θα είχαν αποτέλεσμα, αν ήξερε ότι αυτά τα πράγματα είναι λυμένα. Όσο όμως αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα είναι κινούμενη άμμος, δεν μπορείς να προγραμματίσεις και να υπολογίσεις τίποτα και όλα εξαρτώνται από τα πολιτικά γραφεία των εκάστοτε κυβερνήσεων και ξέρει ότι η μεγάλη επένδυση πρέπει να περάσει από το γραφείο του Πρωθυπουργού, ας πούμε, και δεν περνάει για ένα χαιρετισμό, όπως καταλαβαίνετε μόνο, έτσι. Προφανώς δεν πρόκειται να υπάρξουν οικονομικές δραστηριότητες ούτε από τους ξένους ούτε από τους Έλληνες. Από τα λεφτά που ήδη υπάρχουν. Και αν γινόντουσαν αυτά και δημιουργούνταν νέες θέσεις εργασίας, δημιουργείται καινούργια οικονομική δραστηριότητα και οι τράπεζες θα ανέσαιναν. Γιατί θα είχαν περισσότεροι ύλη να ασχοληθούν και θα είχαμε λιγότερο μη εξυπηρετούμενα δάνεια να εκτινάσουν. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο για αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη φορολόγηση των ακινήτων. Εσείς έχετε άποψη για αυτό το θέμα? Ασφαλώς. Θεωρούμε καταρχήν ότι δεν μπορείς να φορολογείς μη εισόδημα. Δηλαδή είναι τελείως παράλογο να παίρνεις φορολογείς οικόπεδο. Έτσι. Ακίνητα τα οποία ούτε αποδίδουν οικονομικά, δεν είναι νοικιασμένα, ούτε στεγάζουν μια επιχείρηση η οποία βγάζει κάποιο κέρδος, ούτε είναι πωλήσιμα, δηλαδή σε μια αγορά ακινήτων αυτή τη στιγμή που υπάρχουν άπειροι πολιτές και ελάχιστοι αγοραστές, έτσι, είναι τελείως απάνθρωπο να ζητάς και να υπερφορολογείς τα ακίνητα, γιατί αυτός ο οποίος τα έχει δεν παράγει εισόδημα από αυτά, δεν είναι σίγουρο ότι έχει καν δυνατότητα να πληρώσει το φόρο, άρα μπορεί η φορολόγησή τους να οδηγήσει έμεσα σε δίμευση αυτών των ακινήτων και επιπλέον δεν είναι πωλήσιμα. Ακόμα και αν πει ότι έχω 5 ακίνητα, κάποιος ας πούμε μεγάλος ιδιοκτήτης και θα πουλήσω το ένα για να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου, ούτε και αυτό μπορεί να γίνει. Άρα είναι τελείως απάνθρωπες αυτές τις φορολογήσεις. Εγώ μπορώ να σας πω μια προσωπική πρόταση, λίγο επαναστατική σε αυτόν τον τομέα. Θα μπορούσε να περάσει μια διάταξη που να λέει όποιος πολίτης δεν είναι σε θέση να πληρώσει αυτού του είδους τις φορολογίες, να μπορεί να παραχωρεί τη χρήση αυτού του ακινήτου σε έναν σχηματισμό, σε μια επιχείρηση, ας πούμε, σε μια επιχειρησιακή μονάδα, η οποία θα μπορεί να τον νοικιάζει, να τον εκμεταλλεύεται κτλ. Και να παρακρατά τους φόρους, να τους αποδίδει στο κράτος, να κρατάει και μια προμήθεια για τη διαχείριση και τα υπόλοιπα να γυρνάνε πίσω στον ιδιοκτήτη. Ακόμα και αυτό θα ήταν πιο δίκαιο από αυτό που γίνεται σήμερα. Όμως το πιο σωστό απ' όλα είναι αυτό που γίνεται, ας πούμε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, φόρος στα ακίνητα για την υπεραξία. Αγόρασα ένα ακίνητο, έφτιαξα ένα ακίνητο και το πούλησα, η διαφορά της τιμής να φορολογείται βεβαίως. Παρήχθη μια αξία. Από εκεί πέρα, οποιοδήποτε άλλος φόρος στα ακίνητα πρέπει να είναι πάρα πολύ χαμηλός. Δεν μπορεί να είναι υψηλός όπως συμβαίνει σήμερα. Να σας πω κάτι. Να πάμε τώρα. Ανέστη, θα ήθελα να μας δείξεις το βίντεο από τη Βηρυτό για να σχολιάσουμε και λίγο αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
Πρόκειται να αρχίσουν αύριο οι διαπραγματεύσεις στη Γενέβη για το πρόγραμμα του πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Mm-hmm. Τις δύο μέρες νωρίτερα είχαμε μια έκρηξη μπροστά στο, στην πρεσβεία του Ιράν στη Βηρυτό. Mm. Μια έκρηξη που στήχησε στη ζωή σε 22 ανθρώπους μέχρι τώρα και τραυματίστηκαν 140. Αυτές είναι ιστορίες τρόμου περισσότερο παρά τρομοκρατίας. Νομίζω ότι... να δούμε το βίντεο. Τυχαίνει και την ξέρω και όλα στη Βηρυτό, γιατί την επισκέπτομαι τακτικά για επαγγελματικούς λόγους. Ας δούμε το βίντεο και θα το συζητήσουμε. Next came a car bomb. That may have been a suicide attack too. Eyewitnesses said Iranian guards rushed out. Μεταδίδει το BBC. Τις περισσότερες έχουμε δει από τη στιγμή που συνέβη αυτό το φρικτό, το απέσιο γεγονός. Ο κόσμος προσπαθεί να βοηθήσει εκεί πέρα την κατάσταση. Είναι παράδοξο το ότι υπήρξε στόχος το Ιράν. Οι πρώτοι μάρτυρες κατηγόρησαν για το Ισραήλ, αλλά θα ήταν παράδοξο να ήταν κάποιος από το Ισραήλ που θα έκανε αυτή την επίθεση, ζωσμένος με μια μέθοδο που χρησιμοποιούν οι φανατικοί Ισλαμιστές που ζώνονται τα εκρηκτικά και πηγαίνουν και ανατινάζονται από θανέτο οι φίλοι μου μαζί με τους αλλοφίλους, πώς το λένε. Αυτό να θυμηθούμε και τις γραφές. Είναι πολύ άσχημα αυτά τα πράγματα. Η Βηρυτός είναι, και γενικά ο Λίβανος είναι μια στελή λωρίδα γης περιτριγυρισμένη κυρίως από τη Συρία και λιγότερο από άλλα κράτη. Και από το Ισραήλ. Ναι, και από το Ισραήλ. Και το Ισραήλ μερίδιο. Βεβαίως. Στα δεινά του Λιβάνου. Ασφαλώς. Και είναι και μια χώρα έτσι με ένα ιδιαίτερο καθεστώς. Ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού είναι χριστιανοί, ένα άλλο ποσοστό είναι μουσουλμάνοι. Υπάρχουν έτσι προαιώνιοι διχασμοί οι οποίοι ζουν ακόμα και στις μέρες μας. Έχει και εσωτερικά πολιτικά προβλήματα. Εδώ και αρκετό διάστημα υπάρχει μια προσωρινή κυβέρνηση, ας το πούμε, γιατί έχει χάσει ουσιαστικά τη στήριξή της η προηγούμενη κυβέρνηση. Και προσπαθούσε να βρει το δρόμο του, αν θέλετε, σε μια οικονομία πιο εντατικά αναπτυσσόμενη τα τελευταία χρόνια. Ο πόλεμος στη Συρία το πήγε πολύ πίσω. Ο εμφύλιος πόλεμος. Ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία. Ή μπορούμε να πούμε, σύμφωνα με φίλους και συνεργάτες που γνωρίζω στο Λίβανο, επειδή σας είπα τον επισκέπτομαι τακτικά για επαγγελματικούς λόγους, η άποψη που επικρατεί κυρίως στον Λιβανέζικο λαό είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν και προκάλεσαν τον πόλεμο στη Συρία ήταν όλοι απ' έξω. Δεν ήταν ενδογενής ο εμφύλιος, αλλά ήταν ουσιαστικά απ' έξω. Ήταν από κόσμο που ήρθε πληρωμένος αδρά από κράτη όπως το Αφγανιστάν και άλλες περιοχές του κόσμου και δεν ταιριάζουν καθόλου και στην κουλτούρα του υπόλοιπου πληθυσμού της Συρίας. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι τελείως ανεξέλεγκτοι. Δηλαδή σκοτώνουν, διαλύουν χωρίς κανένα δισταγμό. Έτσι και στην περίπτωση, συγγνώμη, βλέπω στο ρωσικό κανάλι Russia Today μια συνέντευξη ενός Λιβανέζου πολιτικού αναλυτή, του Kevork Elmasyan, ο οποίος υποστηρίζει ότι η έκρηξη οφείλεται στο δάχτυλο της Σαουδικής Αραβίας. Είναι μια άλλη άποψη αυτή. Έχουμε τον εμφύλιο της Συρίας δίπλα, έχει τελειώσει ο εμφύλιος του Λιβάνου, δεν ξέρουμε αν γίνονται προσπάθειες να αναβιώσει. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά δεν πιστεύω ότι έχουν μεγάλη τύχη. Πλέον οι πληθυσμοί έχουν σημαντικά ανακατευθεί. Υπάρχουν καθημερινές συνεργασίες και συναλλαγές μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Παρόλα αυτά... Όπως ήταν και πριν από τον 17χρονο εμφύλιο. Σωστά. Αλλά είναι σε πολύ πιο ελεγχόμενη. Μιλάμε για ένα αστυνομικό καθεστώς. Δηλαδή, στο Λίβανο, στα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα που κυκλοφορείς, βλέπεις αστυνομία και στρατιώτες κάθε 15 μέτρα. Έτσι. Δεν υπάρχει έτσι. Δεν αφήνεται πολύ περιθώριο για να γίνει κάτι περίεργο εκεί. Παρόλα αυτά, το είδαμε ότι. Υπάρχουν τρομοκρατικές ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες που είναι επαναλαμβανόμενες. Δύσκολο να αποφευθούν. Και η επικρατούσα άποψη στον πληθυσμό εκεί, ιδιαίτερα σε αυτούς που ασχολούνται και το ψάχνουν, είναι ότι υπάρχει μεγάλη
συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας ως προς το κομμάτι της χρηματοδότησης των εξτρεμιστών. Κανείς δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει με βεβαιότητα ποιος είναι ο απότερος στόχος, αλλά φαίνεται ότι εκεί κάποιο βρώμικο διεθνές παιχνίδι υπάρχει και αυτά τα βρώμικα διεθνή παιχνίδια που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδος δείχνουν πόσο σημαντικό είναι η Ελλάδα αφενός να λύσει τα εσωτερικά της προβλήματα και αφετέρου να αποκτήσει ένα σοβαρό και δημιουργικό ρόλο στους ευρύτερους σχηματισμούς στους οποίους ανήκει, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να είναι ο μόνιμος επέτης και μονίμως το κακό παιδί. Το άσχημο είναι ότι ποτέ δεν κατορθώσαμε ακριβώς να πάρουμε ένα ρόλο σημαντικό σε έναν οργανισμό όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ξεκινήσαμε όλοι και εγώ προσωπικά να λέω εντάξει, να γίνουμε όλοι Ευρωπαίοι, να σταματήσω να λέω είμαι πρώτα κριτικός και μετά Έλληνας, έτσι, και να σταματήσω Ευρωπαίος. Και μετά Ευρωπαίος, να αρχίσουμε ανάποδα. Αλλά όλα όσα συμβαίνουν, επειδή κάποιοι με αποκαλούν και συνωμοσιολόγο, αποδίδονται σε κάποια διεθνή κέντρα, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και σε ανθρώπους όπως να περιαυτολογήσω, που ασχολούνται με τα διεθνή περισσότερα από 40 χρόνια, να τα αιτιολογήσουν ή να βγάλουν άκρη με αυτά που συμβαίνουν καθημερινά. Ιδιαίτερα έχουμε και τον πόλεμο στη Συρία, που ξέρουμε ότι υπάρχει έμεσο ενδιαφέρον από τις Ηνωμένες Πολιτείες, άμεσο από την Τουρκία, άμεσο και από τη Ρωσία. Πούμε, και από τη Ρωσία, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λόγω των βάσεων, της βάσης που έχει εκεί της ναυτικής. Και βλέπουμε την ανάμειξη τώρα των χωρών του κόλπου να χρηματοδοτούν κάποιες οργανώσεις και βλέπουμε και κάποιες περίεργες συμπράξεις της Αλ-Κάιντα με μια πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων. Σωστά. Που ίσως αυτό έπαιξε και κάποιο ρόλο να πούνε ότι σταματάμε το θέμα πολεμικών επιχειρήσεων που μας απασχολούσε σχεδόν ένα χρόνο αν θα γίνει η επέμβαση. Κοιτάξτε, τα διεθνή παιχνίδια, αν θέλετε, των μεγάλων δυνάμεων υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν. Το όσο θέμα είναι, υπάρχει αυτή η διεθνής, το γεωστρατηγικό παιχνίδι, η σκακέρα, η γεωστρατηγική. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε ως Ελλάδα και ως ελληνική κυβέρνηση, ούτως ώστε να ενισχύσουμε τη θέση μας και να έχουμε, αν θέλετε, τουλάχιστον αποτρεπτικό ρόλο σε οτιδήποτε αρνητικό μπορεί να συμβεί στην περιοχή που να μας επηρεάσει. Δεν κάνουμε τίποτα. Το αντίθετο, υπονομεύουμε διαρκώς την εσωτερική μας δυναμική και αυτό το πράγμα είναι σίγουρο ότι δεν οδηγεί σε κάτι καλό. Ελπίζω να μην γίνομαι μάντης κακών. Εγώ νομίζω ότι αυτή η περιοχή πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, ιδιαίτερα μετά την εξωτερική ανάμειξη που αποκλήθηκε Αραβική Άνοιξη. Γιατί η Αραβική Άνοιξη δεν ήταν αποτέλεσμα εσωτερικών διεργασιών και πολιτικών διεργασιών, ήταν ξένος δάχτυλος. Ακόμα και αυτό που συνέβη στη Λιβύη, που βοήθησαν οι Γάλλοι να διαλυθεί και η Λιβύη δηλαδή, μετά τη διάλυση του Ιράκ που είδαμε. Και θέλω εδώ να μείνουμε μια και είμαστε σε αυτή. Έχουμε μια δήλωση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Λαβρόφ που λέει «Βοηθήσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να δουν το αληθινό πρόβλημα με τα χημικά της Ρωσίας. Η Ρωσία βοήθησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να έρθουν σε επαφή με τις Συριακές Οργανώσεις που είναι υπεύθυνες για την αποθήκευση χημικών όπλων. Προφανώς δεν αποκαλύπτω κάποιο μεγάλο μυστικό λέγοντας πως βοηθήσαμε στις απευθείας επαφές των Αμερικανών με κάποιες από τις θεμελιώδεις οργανωτικές δομές της Ρωσίας. Μέχρι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν συγκεκριμένη εικόνα για την κατάσταση στη Συρία από τα λεγόμενα της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης καθώς και από άλλα κέντρα διοχέτευσης πληροφοριών», είπε ο Σεργέι Λαβρόφ σε συνέντευξή σου στην εφημερίδα Νεβαζισίμαγια Γκαζέτα. Και τώρα βλέπω στο διαδικτυακό τόπο του Russian Television, του RT, ότι τα χημικά όπλα και το όλο χημικό οπλικό σύστημα της Συρίας που θα παραδοθεί στη διεθνή κοινότητα θα καταστραφεί στη θάλασσα. Εδώ μένω άφωνος, να το κείμενο είναι στα πρώτα θέματα. Syrian chemical weapons likely to be destroyed at sea. Αυτό για μένα είναι, δηλαδή,
άντε οι κακόμοιροι ψαράδες τώρα και αυτοί που θα ψαρέψουν στην περιοχή εκείνη και η μόλις που θα προκληθεί. Εδώ είναι ένα μείζον ζήτημα, ξεκινάει τώρα, νομίζω ότι κάποιες οργανώσεις θα πρέπει και πολιτικές, όχι μόνο οικολογικές οργανώσεις, κάποια, εάν επαληθευτεί αυτό, είναι για την ευρύτερη περιοχή, είναι κοντά τα θαλάσσινα σύνορα, η Κύπρος είναι η πρώτη που θα φάει τα δηλητήρια αυτά, δηλαδή έλεος πια σε αυτό το κόσμο. Είναι ανήκουστο αυτό. Ελπίζω ότι τουλάχιστον ο ΟΗΕ έχει και σημαντικές παρακλάδια, αν θέλετε. Μα στον ΟΗΕ θα τα παραδώσουν και ο ΟΗΕ θα τα ρίξει. Μα γι' αυτό λέω, είναι ανήκουστο. Δηλαδή το ΟΗΕ εξορισμού υποτίθεται ότι ένας από τους ρόλους του είναι να προστατεύει το παγκόσμιο περιβάλλον. Δηλαδή θα το δεν έκανα στέκει. Πολύ μεγάλο θέμα, αν το είχα πληροφορηθεί νωρίτερα. Θα το προετοιμάσω για, για αύριο. Ελπίζω να είναι, δεν ξέρω, να μην ισχύσει. Θέλω εδώ, δυστυχώς φτάσαμε, είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Εγώ σας ευχαριστώ. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής του Τρελού Κόσμου. Νομίζω ότι θα τα πούμε και αύριο. Γεια σας.